Είναι προσωπικά πολύ σημαντικό που θα μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία που είναι αρκετά δυσάρεστη, έχει καθορίσει τη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά, προκειμένου να διαφυλάξω την υγεία και την προστασία άλλων παιδιών, έστω και αρκετά καθυστερημένα, αποφάσισα να μιλήσω ανοιχτά. Είμαστε εδώ λοιπόν. Γεια σας, καλωσορίσατε με τη Μάνια Μπίκοφ και τη Φρόση Φωτεινάκη, η οποία είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Η Μάνια Μπίκοφ είναι πρόσωπο των ημερών και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και καταρχάς, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για το κουράγιο και τη δύναμη και όχι μόνο για να δημοσιοποιήσεις αυτή την ιστορία, αυτό που σου συνέβη, αλλά και γιατί φαντάζομαι ότι όταν το ξαναζεις λίγο πολύ αυτό μέσα στο μυαλό σου, έτσι δεν είναι? Και το ζούμε υπό το σωστό πρίσμα αυτή τη φορά. Τώρα, ναι. Γιατί έχεις την ωριμότητα να το καταλάβεις. Αυτό. Μπορείς να μας θυμίσεις την ιστορία? Ναι. Σου είναι εύκολο, ναι. Τώρα πια όχι, νομίζω ναι. Ότι εκτός το ότι είναι εύκολο, νομίζω ότι είναι χρέος μου να το κάνω, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα ξεκλειδώσουν κάτι μέσα τους και θα μπορέσουν να το βγάλουν κι αυτοί, γιατί αυτό αφορά και κορίτσια και αγόρια, οπότε οποιονδήποτε άνθρωπο και αν βοηθήσω μέσα από την δική μου ιστορία, για μένα είναι επιτυχία και στόχος. Θες να μας πεις τι ακριβώς όπως μπορείς, χωρίς καμία πίεση. 20 ετών λοιπόν, εγώ έχω έρθει με τα γραφεία από το Ναυτικό Όμιλο Χανίων στην Αθήνα, στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, στο άθλημα της υδατοσφαίρησης. Είμαι μόνη μου λοιπόν στην Αθήνα και είναι το καλοκαίρι, προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι από την επαρχία στην εθνική ομάδα, εγώ πετούσα στα σύννεφα. Προέκυψε λοιπόν ένας τραυματισμός στον δεξί μου ώμο και με έστειλαν στον γιατρό της ομάδας. Μαζί μου ήταν άλλες δύο κοπέλες που πήγαμε μαζί στο ιατρείο και αυτές για αντίστοιχες ενοχλήσεις. Πήγαμε λοιπόν, ήρθε η σειρά μου, μπήκαμε μέσα, μου λέει βγάλετε την μπλούζα σας, βγάζω την μπλούζα, φορούσα το μαγιό, γιατί είχα πάει για προπόνηση, την οποία δεν έκανα και με έστειλαν εκεί. Μου λέει, κατεβάστε και το μαγιό παρακαλώ. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν μου άρεσε σε αυτό. Δηλαδή, με έφερε σε δύσκολη θέση πρώτα απ' όλα. Ήταν άβολο και δεν μπορούσα να σκεφτώ με το μυαλό αυτό που είχα τότε, τι σχέση μπορεί να έχει, αλλά είπα, είναι ο γιατρός. Είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να εμπιστευτώ, να του πω, να με βοηθήσει. Με έστειλαν εδώ για να με βοηθήσει. Οπότε υπάκουσα. Έβγαλα το μαγιό. Η αλήθεια είναι ότι η εξέταση έγινε κανονικά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπήρχε επαφή με κάποιο άλλο σημείο του σώματός μου πέρα από τον νόμο κτλ. Η έκθεσή μου όμως, έτσι η μη γυμνή, στο βλέμμα κάποιου ανθρώπου που έβλεπα πρώτη φορά, ήταν ενοχλητικό. Ήταν κάτι που μου απασχολούσε το μυαλό. Το συζήτησα λοιπόν με τις κοπέλες φεύγοντας. Είχαμε αυτή την αντιμετώπιση, τη χλιαρή, την. Δεν βαριέσαι. Σκέφτηκα μήπως και εγώ κάνω λάθος. Μήπως. Έτσι γίνεται, ας πούμε. Έχω την αίσθηση, γιατί συζητώντας το όλες αυτές τις μέρες, με αφορμή τη Σοφία Μπεκατόρου και την ιστορία αυτή, ότι όταν, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, θα πει κάποιος, το κατέβασες το μαγιό, γιατί δεν αντέδρασες, γιατί δεν είπες, σας παρακαλώ. Αν δεν το ζήσεις με ένα πρόσωπο εξουσίας ή ένα πρόσωπο που αποπνέει σεβασμό εξορισμού, όπως ένας γιατρός, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και επίσης θέλω να ξεχωρίσουμε και το ότι δεν είναι ότι κάποιος άγνωστος στο δρόμο ήρθε και σε πείραξε. Που γινόταν και αυτό παλιά. Καλά, έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο υποτίθεται ότι εμπιστεύεσαι και έχει πάει για να σε βοηθήσει. Συν η εξουσία που ασκεί πάνω σε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ομοσπονδία σου, είναι προϊστάμενός σου, είναι. Και εσύ στην προκειμένη περίπτωση. Και είσαι και 20 ετών, ναι. Ναι. Θανάση, και στα 40 το ίδιο συμβαίνει. Θέλω να πω ότι ακόμη περισσότερο είσαι, δηλαδή σχεδόν σχεδόν παιδί. 20 ετών, τη δεκαετία του 90. Ακόμα ναι, πιο αγνά και αθώα τα πράγματα. Είναι διαφορετικό. Την δεύτερη φορά λοιπόν που έπρεπε να πάω για να γίνει κάποια ένεση στον ώμο μου, μου ζήτησε το ίδιο πράγμα. Εκεί. Δεν αντέδρασα πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή δεν το έκανα γιατί δεν ήξερα ότι μπορώ και να μην το κάνω. Αυτό νομίζω είναι το συνέστημα. Αλλά τον κοίταξα κατάματα και του είπα γιατί μου το ζητάτε αυτό, αφού όμως είναι το πρόβλημα. Και ο ίδιος, έτσι πολύ κοινικά, και τώρα πια μπορώ να καταλάβω πόσο χειριστικά το έκανε, με κοίταξε με ένα ύφος, μπορώ να πω πια απαξιωτικό, και έτσι αυτό που σε εκδίνει ακόμα περισσότερο, και μου λέει γιατί ντρέπεσαι. Και αυτό με προσέβαλε. Πες μου λίγο κάτι, υπάρχει pattern? Ναι, υπάρχει μοτίβο. Και το μοτίβο είναι αυτό ακριβώς.
σε ένα πλαίσιο όπου αισθάνεσαι εμπιστοσύνη, το θύμα αισθάνεται εμπιστοσύνη, όπου αμφισβητεί τον ίδιο του τον εαυτό ότι μήπως κάνω λάθος, μήπως κάτι παρεξηγώ. Ο θήτης έρχεται και σε εξουσιάζει με την παρενόχλησή του. Και ουσιαστικά σε μανιπιουλάρει, σε χειρίζεται και σε κάνει να νιώθεις ότι συνενείς, ενώ δεν συνενείς, ότι διαθέτεις το σώμα σου, ενώ δεν το διαθέτεις αυτόν τον άνθρωπο. Έρχεται λοιπόν και παραβιάζει σώμα και ψυχή. Και μένει το νεαρό κορίτσι και η ενήλικη γυναίκα να νιώθει ότι τελικά φταίω. Να αυτοενοχοποιείται, να γυρνάει μέσα της αναζητώντας ευθύνες, λέγοντας συχνά «Μα γιατί σε μένα?». Αναζητά λοιπόν ευθύνες μέσα της, γιατί και η κοινωνία, όπως είδαμε και τώρα, επιρρύπτει ευθύνη στο θύμα, αλλά και γιατί ο ίδιος ο θήτης κάνει το θύμα να πιστέψει ότι όντως κάπου μέσα του το θέλει. Αυτό είναι το τρίκ του θήτη. Ακριβώς. Μάνια, πόσα χρόνια κουβαλούσε αυτή την ιστορία μέσα σου, την ξέχασες ποτέ, ή τη σκεφτόσουν από και πού? Σκεφτόμουν αρκετές φορές. Ενοχικά τη σκεφτόσουν, α. Ενοχικά, ξέρετε τι, πιο πολύ ως προς τη συμπεριφορά μου, δηλαδή μου έριχνα ευθύνες. Ναι. Γιατί δεν αντέδρασα. Γιατί δεν αντέδρασα αλλιώς. Γιατί εγώ ήξερα τις αρχές μου, τις αρχές που είχα από το σπίτι μου. Και έλεγα γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί δηλαδή, τώρα το λέω αυτό, τότε δεν μπορούσα να το πω. Φρόσο, γιατί δεν αντέδρασε. Είμαστε άνθρωποι, σαστίζουμε. Σαστίζουμε. Σοκαριζόμαστε. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ίδιο τον εαυτό μας και ό,τι μας παρεμποδίζει εκείνη τη στιγμή στα αντανακλαστικά μας. Και οφείλουμε να μας συγχωρούμε, να μας αγαπάμε για να μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Λέμε ότι το τραύμα της σιωπής είναι δεύτερο τραύμα μετά τη σεξουαλική παρενόχληση. Είναι ένας άλλος βιασμός της ψυχής μας όταν σιωπούμε, απομονωνόμαστε, γιατί τα θύματα απομονώνονται σιγά-σιγά και ερχόμαστε και το ξαναβιώνουμε. Νομίζω ότι είναι το τρίτο και όχι το δεύτερο. Ξέρεις γιατί ποιο νομίζω εγώ ότι είναι το δεύτερο? Το δεύτερο είναι όταν πηγαίνει σε ένα άλλο πρόσωπο εξουσίας για να το πεις και η απάντηση του μπορεί να είναι μήπως έκανες κάτι ή έλα μωρέ τώρα, μην δίνεις σημασία. Η ακύρωση. Αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο που σου συμβαίνει, αν αποφασίσεις να το πεις. Πολύ σωστά. Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με πολλαπλά τραύματα. Και αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι αυτό ακριβώς, να μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, βέβαια, χρειάζεται για να μιλήσουμε να ξέρουμε ότι κάποιος ακούει. Ναι. Άρα, προσοχή πολύ στην οικογένεια, στον πυρήνα μας, να ανοίγουμε ένα κανάλι με τα παιδιά μας όπου μπορούν να έρθουν και να μας πούν «Έγινε αυτό και ντρέπομαι». Πονάω μέσα μου, αλλά θέλω να σου το πω. Μεγάλη προσοχή να μπορούμε να ακούμε ως φίλοι, ως συνεργάτες, ως πολιτεία, ως φορείς. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στο να μπορούμε να έχουμε ενσυναίσθηση, να μπορούμε να σκεφτούμε και πώς νιώθει ο άλλος, για να μπορεί και ο άλλος να μας μιλήσει και να μας ανοιχτεί. Εγώ αυτό που δεν είμαι ειδικός, έτσι, ακούω μεγάλη προσοχή τη φρόση αυτά που λέει. Εγώ εισπράττω ακόμα ότι η κοινωνία θέλει πολλή δουλειά για να επιρρύψει τις ευθύνες στο θήτη και να προστατεύσει το θύμα. Δηλαδή, ακόμα βλέπω ότι υπάρχει και ακόμα λίγο μια μικρή ρήψη ευθυνών πάντα και στο θύμα αυτών των περιπτώσεων. Προκατάληψη τα στερεότυπα. Εννοείς γιατί άργησες να το πεις. Όχι, ότι κάτι θα κάνεις και εσύ. Προκάλεσες αυτό, εννοείς. Ναι, ότι προκάλεσες, ότι το ήθελες, ότι ωφελήθηκες τότε, τώρα δεν θες. Και βλέπω και πολλά σχόλια τώρα αυτές τις ημέρες από γυναίκες, από μητέρες, που εμένα αυτό με εξοργίζει, γιατί θεωρώ ότι κάθε μία πρέπει να ταυτιστεί με, όχι να ταυτιστεί με την ιστορία, αλλά να ταυτιστεί με την ιστορία και το βίωμα μιας άλλης γυναίκας. Ναι. Από άντρες θα περίμενα. Είναι και αυτό ένα στερεότυπο δικό μας, που είναι μέσα μας, έτσι. Εντάξει, είναι και λίγο πατριαρχική η κοινωνία, δεν είναι έτσι. Είναι, αλλά θέλω να πω. Μα και οι γυναίκες είναι θύματα του εαυτού τους. Φυσικά. Βέβαια, το καλό είναι ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά είναι μειονότητα. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Ναι, βέβαια. Είναι το αισιόδοξο. Άρα, τι θα λέγες εσύ τώρα σε ένα κορίτσι που ξεκινάει στον αθλητισμό, που ξεκινάει στα όνειρά της γενικά, αλλά ας πούμε στο κομμάτι του αθλητισμού που είσαι εσύ. Ναι. Και από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Αρχικά, για μένα ο αθλητισμός είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Ναι. Όχι, λέω σε ένα κορίτσι, ξέρεις που είναι τώρα εκεί. Το ενθάρρυνα με όλη μου την καρδιά και την αισιοδοξία φυσικά να μπει στον αθλητισμό και να δοθεί εκεί. Και αν δει ότι έχει και ένα ταλέντο και μπορεί να προχωρήσει, ναι, να το κυνηγήσει. Γιατί οι χαρές και οι εμπειρίες που θα αποκομίσει δεν συγκρίνονται με τίποτε άλλο. Και να μην διστάσει, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα περιστατικά που τώρα αναφέρουμε είναι μεμονωμένες, είναι αρρωστημένα μυαλά. Δεν σημαίνει ότι είναι αρρωστημένα τα αθλήματα ή αρρωστημένες οι ομοσπονδίες ή οι σύλλογοι. Είναι αρρωστημένα μυαλά όπως σε όλες τις πλευρές της κοινωνίας μας. Η Νάνση εννοεί στα παιδιά σου τι θα έλεγες. Τι θα τους πεις. Αν τους συμβεί κάτι τέτοιο. Αχ, δεν το κατάλαβα, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Τα παιδιά μου είναι στον αθλητισμό και τα τέσσερα.
και τους μιλάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Εμείς είμαστε υποψιασμένοι, όμως είμαστε και οι δύο γονείς και τυχιούχοι τεφά, δηλαδή είμαστε και προπονητές, έχουμε σπουδάσει πάνω σε αυτό. Τους μιλάμε πάρα πολύ όσο αφορά τα κριτήρια τους, για τα ποια είναι τα όρια που κάποιος άλλος μπορεί να τους προσεγγίσει, να τους μιλήσει. Τι προσβολή δεν είναι μόνο αν θα τα ακουμπήσει και θα περάσει, ακόμα και το πώς θα τους μιλήσει. Φυσικά. Οπότε δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Δεν ξέρουμε αν είναι επαρκής η προσπάθειά μας, αλλά καθημερινά το κάνουμε. Έχουμε το άγχος, η αλήθεια είναι. Μανιά, ο 30χρονος ή ο 40χρονος ή ο 50χρονος εαυτό σου, τι το θα έκανε σε μια τέτοια περίπτωση. Αντιστοιχά τώρα, νομίζω θα ορμού, δηλαδή θα αγρίευα, θα ήμουν ένα αγρίμι. Ένα κορίτσι τι πρέπει να κάνει αν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Να σταθεί στο ύψος της, να αντισταθεί, να φωνάξει. Νομίζω ότι είναι σαν ένα σκύλο που σου γαυγίζει στον δρόμο, που αν εσύ του φωνάξεις πιο δυνατά θα κοντοσταθεί. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται την εξουσία τους για να σε χειριστούν προς όφελός τους, προς όφελος αυτού που έχουν στο μυαλό τους, δεν περιμένουν να αντιδράσεις έντονα. Νομίζω δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι. Πραγματικά θα ήθελα να το δω πώς γίνεται στην πράξη, πραγματικά, έτσι, για να βγάλω και τα αποθυμένα μου ίσως, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Αλλά νομίζω ότι περιμένουν όλη αυτή την πυθύνια, το δέχεσαι και ντρέπεσαι. Αυτή η ντροπή όμως μπορεί να σου προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά μέσα σου. Πώς σου επιβάλλουν την ντροπή? Είναι περίεργο, γιατί δεν μου είπε κάτι. Έτσι. Είναι ο τρόπος που σε κοιτάει. Είναι αρχικά η υπόσταση και η ιδιότητα. Και μόνο η ιδιότητα έρχεται και επιβάλλει μία αίσθηση κυριαρχίας πάνω σου. Και μετά είναι ακριβώς ο τρόπος που σε προσεγγίζει. Αυτό το βλέμμα, αυτές οι κινήσεις που είναι και λίγο ασαφείς, για να μην μπορείς και απόλυτα να πεις αυτό που έχει συμβεί, ότι είναι πραγματικά σεξουαλική παρενόχληση. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτό που πει η Μάνια για το τι θα λέγαμε στα κορίτσια αυτά. Ναι, αυτό θα σε και στα γόρια. Και στα γόρια, ακριβώς. Γιατί μπορεί η πλειοψηφία να είναι γυναίκες, αλλά υπάρχουν και άντρες εκεί που το βιώνουν. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο να χάσουμε στη ζωή από την αυτοαξία και την αγάπη για τον εαυτό. Ας μην φοβόμαστε πως θα χάσουμε κάτι, γιατί το σπουδαιότερο που έχουμε να χάσουμε είναι αυτό ακριβώς. Ας βάλουμε λοιπόν μπροστά τον εαυτό, ας μιλήσουμε, ας φωνάξουμε, κρατάω αυτή τη λέξη της Μάνιας, να ακουστούμε. Έχουμε φωνή και όταν ακουστούμε θα λυτρωθούμε κιόλας. Να μιλήσουμε λοιπόν, να δημοσιοποιήσουμε το γεγονός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα, πάρα πολύ χρήσιμη. Μακάρι, μακάρι, γιατί και αυτό που τώρα αυτές τις μέρες όλοι λέμε, όχι άλλα κλειστά στόματα. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Το σίγουρο είναι ότι αμέσως μετά, εκείνη τη στιγμή μπορεί να το ξαναζεις ξανά και ξανά, αλλά μετά λυτρώνεσαι. Λυτρώνεσαι, η αλήθεια πάντα είναι λυτρωτική. Ανακουφίζεσαι. Είναι απελευθερωτική. Και μπορώ να σκεφτώ, όπως και εμένα, τα παιδιά μου που είναι και στην εφηβεία και τα ακούν αυτές τις μέρες και το συζητάμε, και το ίδιο και κάθε μητέρα και κάθε μεγάλη κοπέλα που θέλει να πει την αλήθεια της, πώς να αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Αλλά νομίζω ότι σε δεύτερο χρόνο θα νιώθει και αυτή και το περιβάλλον της πιο καλά, που δεν υπάρχει αυτό το μυστικό μέσα. Μπορώ να δικαιολογήσει και συμπεριφορές ίσως και πολλά πράγματα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Να είστε καλά.